Τα αποτελέσματα της πυρκαγιάς που έφτασε στο νικηστικό ιστό της πρωτεύουσας, τα ξέρουμε όλοι. Είναι μια πυρκαγιά που κατέκαψε συνολικά πάνω από 100.000 στρέμματα. Έχουμε την απώλεια δύο ανθρώπινων ζώων, πάνω από 100 κατοικίες που κάηκαν, επιχειρήσεις, γεωργικές εκτάσεις, θερμοκήπια, αποθήκες και αυτοκίνητα που έγιναν στάχτη ή υπέστησαν πολύ σοβαρές ζημιές. Πολύ σοβαρές είναι οι επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων που είναι έτσι και πιο κρυφές και κανείς δεν μιλάει για αυτές, πέρα από την αντιμολύτευση. Και μιλάμε για συνέπειες όχι μόνο άμεσες, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εκτέθηκαν εκείνο το διάστημα σε καρκινογόνες ουσίες και ο πληθυσμός και συνολικότερα η Αττική. Αλλά μπορεί να περάσουν στην τροφική αλυσίδα όλοι αυτοί οι επικίνδυνοι ρήποι και να έχουμε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Όμως, αυτό το οποίο παρόλα τα επικοινωνιακά τερτύπια τα οποία τα ακούμε, τα ακούσαμε ακόμα και χθες και σήμερα που συνεχίζεται αυτή έτσι, η στατιστική, να μας μιλάει ο Υπουργός για μέσους όρους αναπυρκαγιά, πόσο είναι ο μέσος όρος των καμένων εκτάσεων, δυστυχώς τα γεγονότα είναι αμήλικτα. Μόνο τα 8 τελευταία χρόνια στην Αττική έχουν καεί πάνω από 450.000 στρέμματα δάσους, δηλαδή το 37% της δασικής έκτασης. Και αν πάρουμε φυσικά και τα προηγούμενα χρόνια, διότι πυρκαγιές είχαμε όλα τα χρόνια, είναι πολύ περισσότερα. Μιλάμε δηλαδή ότι σε μια περιοχή στην οποία κατοικεί πάνω από το μισό πληθυσμό της χώρας, αντιστοιχεί πλέον λιγότερο από ένα τετραγωνικό μέτρο πρασίνου ανακάτοικο. Και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό και για τον αέρα που αναπνέουμε και για τις ακόμα μεγαλύτερες συνέπειες των υψηλών θερμοκρασιών για το μικροκλίμα και συνολικότερα. Και φυσικά είναι όντως ένα πρόβλημα. Όλοι μιλάμε γι' αυτό. Το θέμα είναι να δούμε ποιες είναι οι αιτίες και τι θα γίνει. Μιλάμε όλοι για τον αυξημένο κίνδυνο πλημμύρας, αλλά στο διατάφτα, με όλα αυτά τα μέτρα τα οποία εξαγγέλλονται κάθε τόσο και εδώ έχουμε συζητήσει, που είναι στην πραγματικότητα μπαλώματα, δεν εξασφαλίζεται η ουσιαστική αντιπλημμυρική προστασία. Και πράγματι υπάρχει αυτή η προσπάθεια επικοινωνιακή και της κυβέρνησης και άλλων παραγόντων να ρίξουμε το θέμα ότι το πρόβλημα έχει να κάνει με τα ακραία φαινόμενα, όπως λένε, τη λειψιδρία, την κλιματική αλλαγή. Ακούσαμε ως είδηση ότι τον Αύγουστο, για παράδειγμα, δεν έχει βρέξει, έχει υψηλές θερμοκρασίες ή έχει μελτέμια, ή ότι είναι ανυπέρβλητος, όπως αναφέρεται, αυτές οι συνθήκες, την ώρα που μιλάμε για μια περιοχή που έχει καεί πολλές φορές, ειδικά το 2009, και υπάρχει ένα ζήτημα. Τι έχει γίνει μετά από όλες τις καταστροφικές πυρκαγιές που ανέδειξαν τα προβλήματα όλα τα προηγούμενα χρόνια? Τι έγινε όταν είχαμε την καταστροφή στο Μάτι, σε μια περιοχή όπου φάνηκαν ότι όλες αυτές οι ελλείψεις και ως προς το σχεδιασμό για την προστασία του πληθυσμού, οι ελλείψεις των οδεύσεων διαφυγής και μια σειρά άλλα προβλήματα οδήγησαν τελικά στο θάνατο τόσων νεκρών? Τι έγινε λοιπόν μετά, και όταν ξέρουμε ότι και τέτοιες περιοχές, με αυτή την ανεξέλεγκτη ουσιαστικά με χρήση γης που είναι μία πάνω στην άλλη, δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι καταφυγής, οδεύσεις διαφυγής, υπάρχουν σε πάρα πολλές περιοχές στην Αττική. Όταν ξέρουμε, το έχουμε αναφέρει πολλές φορές και εδώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι αυτή η ανεξέλεγκτη συμβίωση βιομηχανίας, κατοικίας, επικίνδυνων δραστηριοτήτων, εγκυμονή και κίνδυνο μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος, και φάνηκε αυτός ο κίνδυνος ακόμη περισσότερο όταν είχαμε την πυρκαγιά να φτάνει μέσα στον αστικό ιστό με διάφορες επικίνδυνες βιομηχανίες. Υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση ότι πάρθηκαν μέτρα, ότι γρήγορα ανιχνεύτηκε η πυρκαγιά, υπάρχουν ντρόνς τα οποία αξιοποιούνται τώρα για την πυροπροστασία. Ξέρουμε πολύ καλά, επιστήμονες είμαστε εδώ, ότι η έγκαιρη ανίχνευση μιας εστίας είναι σημαντική μεν, αλλά δεν αρκεί αν δεν υπάρχουν αυτό που λέμε οι επίγειες δυνάμεις που θα μπορέσουν άμεσα να έχουν πρόσβαση στην εστία της πυρκαγιάς σε λίγα λεπτά και να μπορέσουν να τη σβήσουν. Όταν δεν υπάρχει η πρόληψη, που σημαίνει να μην υπάρχει αυτή η έφλεκτη ύλη, που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν γίνει έγκαιρα οι καθαρισμοί, οι αντιπυρικές ζώνες, οι δασικοί δρόμοι, όλα αυτά τα οποία δεν έχουν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και όταν και τα όποια τέτοια έργα γίνονται, ξέρουμε πολύ καλά ότι η κυβέρνηση τα αναθέτει στο αμαρτωλό τα ΙΠΕΔ με έργα καθαρισμού, με απευθείας αναθέσεις και ελεγχόμενες διαδικασίες επιλογής αναδόχων,
που είναι και έργα που κοστίζουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ με κόστος τετραπλάσιο έως και οκταπλάσιο από ότι αν τα ίδια έργα εκτέλουνταν αυτεπιστασία, με την προϋπόθεση βέβαια να υπήρχαν μόνιμοι δασολόγοι, δασεργάτες και τα αναγκαία μηχανήματα, κάτι που δεν υπάρχει. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ενώ στην πραγματικότητα με κάποιους υπολογισμούς κατά μέσο ώρα στην πραγματικότητα υπάρχει έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού ως προς τις δασικές υπηρεσίες, τουλάχιστον στο 70% των αναγκών είναι οι ελλείψεις. Όταν υπάρχουν αυτά τα κενά στην πυροσβεστική, για παράδειγμα, με 4.000 κενές οργανικές θέσεις, δεν έχουν ληφθεί όλα αυτά τα αναγκαία μέτρα. Συνολικά, η διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων προϋποθέτει ολοκληρωμένη μελέτη με το σύνολο των κριτηρίων προστασίας και πώς θα αξιοποιούνται όλες οι δραστηριότητες, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Δεν έχουν αξιοποιηθεί οι τεχνολογικές δυνατότητες και επιστημονικές δυνατότητες για να γίνουν ολοκληρωμένες μελέτες που να δουν στην πραγματικότητα τη διακινδύνευση ολόκληρης της περιοχής της Αττικής και όσον αφορά τα ζητήματα πολιτικής προστασίας και όσον αφορά συνολικότερα τα θέματα της ρύπανσης και του περιβάλλοντος. Εμείς, σαν Λαϊκή Συσπήρωση, επανειλημμένα έχουμε φέρει το θέμα. Στις 26 Απριλίου, μάλιστα, είχαμε θέσει την επιτακτική ανάγκη να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιπυρική περίοδο, τονίζοντας ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, δυσίωνη. Είχαμε σημειώσει τις μεγάλες ελλείψεις ως προς τα θέματα του προσωπικού, του εξοπλισμού. Μας λέτε εδώ συνέχεια ότι υπάρχουν προϋπολογισμοί για υδροφόρες κτλ. Μέσα η περιφέρεια έχει δικά της, έχει μόνιμο προσωπικό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όλα αυτά δεν εξασφαλίζονται. Είχαμε αναδείξει το πρόβλημα με την κοινή υπουργική απόφαση που μεταθέτει την ευθύνη στους πολίτες σε σχέση με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Και ακόμη πιο προκλητική είναι συνολικότερη η εξαγγελία και της κυβέρνησης για αναδάσωση κάποιων στρεμμάτων, που στην πραγματικότητα αυτό ξέρετε πολύ καλά ότι αφορά μόλις το 5% των καμένων εκτάσεων της Αττικής τα τελευταία χρόνια. Και αυτά τα ειδικά προγράμματα τα οποία αναφέρονται, πρασινίζω τον κήπο μου, πρασινίζω την Πεντέλη κτλ., στην πραγματικότητα ως συνήθως θα μεταφέρουν την κρατική και κυβερνητική ευθύνη για πλήρη αποκατάσταση, αναδάσωση και βελτίωση του καμένου δάσους στην ατομική ευθύνη. Όσο για τα θέματα της ετοιμότητας απέναντι στις έκτακτες καταστάσεις, είτε μιλάμε για τις πυρκαγιές, είτε μιλάμε για άλλες καταστροφές, πολλές φορές έχουμε συζητήσει εδώ. Όλα επαφίονται στο 112 και στην ατομική ευθύνη. Προφανώς δεν αμφισβητούμε την σημασία του να αξιοποιείται η τεχνολογία στο πλαίσιο συνολικότερης πολιτικής προστασίας. Όμως αυτό που κάνει σήμερα η κυβέρνηση και συνολικότερα και η περιφέρεια και όλος ο σχεδιασμός πολιτικής προστασίας είναι να επαφίεται στην ατομική ευθύνη με το 112, στην πράξη να μην εξασφαλίζεται η προστασία του πληθυσμού, διότι ούτε έχει εξασφαλιστεί ακόμα και αν πρέπει. Που είναι και ένα ζήτημα αυτό. Εντάξει, δεν επιτρέπει ο χρόνος, θα το αναλύσουμε, αλλά ακόμη και αν πρέπει να κάνεις εκένωση μιας περιοχής, δεν εξασφαλίζεται ούτε η ασφαλής μεταφορά σε ασφαλείς χώρους. Δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι καταφυγής, δεν υπάρχουν οδεύσεις διαφυγής και δεν εξασφαλίζεται με έναν οργανωμένο τρόπο να γίνει αυτό. Δεν είναι θέμα ατομικής ευθύνης που βγαίνει ο Υπουργός χωρίς ντροπή να λέει ότι οι εργαζόμενοι δεν άκουσαν το 112 και κάηκε. Αν είναι δυνατόν. Συνολικότερα, έχουμε αναδείξει τις αιτίες για όλες αυτές τις καταστροφές, για όλη αυτή την κατάσταση, που δεν αφορά φυσικά μόνο την Αττική, αλλά όλη τη χώρα. Είναι η πολιτική που θεωρεί κόστος την προστασία της ζωής και της προστασίας του λαού και του περιβάλλοντος, που δεν εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση, την αναγκαία, και για το μόνιμο προσωπικό και για όλα τα ζητήματα πρόληψης που αναφέραμε και πριν. Αναφέρθηκε και πριν από τον κύριο Περιφερειάρχη για το τεράστιο δημοσιονομικό κόστος. Εκεί είναι το πρόβλημα. Το ζήτημα είναι ότι όλα αυτά είναι θέμα πολιτικής και κατεύθυνσης, διότι το κράτος δεν αντέχει να χρηματοδοτήσει την πολιτική προστασία, αντέχει όμως να δίνει φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο και επιδοτήσεις, αντέχει να δαπανά δισεκατομμύρια για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, να συμμετέχει ενεργά στους εμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, καθιστώντας κιόλα στη χώρα στόχο αντιπίνων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τα θέματα πολιτικής προστασίας. Διαχρονικά έχουμε μια πολιτική εμπορευματοποίησης της γης και της χρήσης της, των δασικών οικοσυστημάτων, των παράκτιων περιοχών, των φυσικών πόρων που εφαρμόστηκε από όλες τις κυβερνήσεις και τα αποτελέσματά τους τα βλέπουμε. Και βλέπουμε κιόλας
και ποια είναι η πολιτική στη συνέχεια, ότι πάνω στις δασικές καμένες εκτάσεις, ότι έχουμε την επετάχυνση επενδυτικών σχεδίων και αλλαγών χρήσεων γης, στην οποία συμβάλλει φυσικά και η νομοθεσία και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη ανάπτυξη. Εμείς ρωτάμε την Περιφερειακή Αρχή τι μέτρα θα λάβει και για την επιτακτική ανάγκη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πρόσφατης πυρκαγιάς στην Αττική, για την αποζημίωση, την άμεση των πληγέντων στο 100% χωρίς όρους και προϋποθέσεις, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε επιχειρήσεις με ζημιές, την πλήρη αποκατάσταση όλων των υποδομών και την ασφάλεια και την προστασία της ζωής των εργαζομένων και του λαού και για το υπόλοιπο της αντιπυρικής περίοδου και συνολικότερα. Είναι ανάγκη η άμεση αποκατάσταση δασικής έκτασης. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί και το ότι θα κηρυχθούν όλες οι εκτάσεις αναδασωτές και να μην υπάρχει καμία σκέψη για νέες επενδύσεις από επιχειρηματικά κοράκια και να μην υπάρχει καμία αλλαγή στην ιδιοκτησιακή κατάσταση των καμένων. Εμείς ρωτάμε και πρέπει εδώ να έρθουν συγκεκριμένα στοιχεία και σε σχέση με τις καμένες εκτάσεις συνολικά όλων των προηγούμενων χρόνων στην Αττική, με το αν υπάρχουν δείκτες και ανάλυση όλων των αιτιών για τις πυρκαγιές και βεβαίως το τι θα γίνει ως προς την αποκατάσταση. Συνολικότερα είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ετοιμότητα και την πρόληψη για την αντιπυρική, αλλά και συνολικότερα την πολιτική προστασία. Και επειδή φανταζόμαστε ότι θα μας πείτε για άλλη μια φορά ότι ποιος έχει την ευθύνη και αν έχει την ευθύνη η περιπέτεια, η περιφέρεια, ποιες είναι οι πραγματικές αρμοδιότητες, υπάρχει κρατική ευθύνη. Κρίκη της κρατικής πολιτικής είναι και η κεντρική κυβέρνηση και οι περιφέρειες και οι δήμοι. Και η διάσπαση των αρμοδιοτήτων σε διάφορους κρίκους, εκτός από το αναγκαίο μοίρασμα της πίτας αυτής της κρατικής χρηματοδότησης σε διαφορετικούς ομίλους, διασφαλίζει πολλές φορές και έναν βολικό τρόπο για να διαχέονται και να συσκοτίζονται οι πολιτικές ευθύνες. Αλλά ακόμη κι αν και τυπικά πάρουμε το ποιες είναι οι αρμοδιότητες στις περιφέρειες, εμείς αυτό που ρωτάμε την Περιφερειακή Αρχή είναι τι μέτρα θα λάβει, ποιες θα είναι οι ενέργειες συνολικά για να εξασφαλιστεί η πρόληψη και η προστασία του πληθυσμού της Αττικής και συνολικότερα.